της ομάδας του μετά αυτό το 2-0, αν θεωρεί ότι έχει σαφώς το πρόβλημα. Ναι, που ήταν φίλοι το γράφω από όσο βρίσκει, δεν μπορώ να πω. Ναι, φυσικά θεωρώ πως έχουμε τις ανότητες και γι' αυτό να παίξουμε, προσπαθήσουμε να παίξουμε καλύτερα. Ήταν αρκετά καλύτερη από εμάς και αυτό ήταν και δικό μας ποδόσφαιρο απόψε. Καλησπέρα. Σήμερα καταφέραμε μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία προήλθε από τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες μας. Είναι ένα σχόλιο που μας δίνει ένα βαντάζ, αλλά δεν μας δίνει την πρόκληση, γιατί η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλα και να ευχαριστήσω από τον υπέροχο κόσμο που ήρθε και στήριξε την ομάδα. Έστω από τον Κόουτσαν, αυτά που είναι στο γήπεδο βγήκαν έτσι όπως το είχε σχεδιάσει θεωρητικά το παιχνίδι τις προηγούμενες μέρες. Το πλάνο που είχα στο μυαλό σας, αυτό είδατε σήμερα να βγαίνει. Και ο πλάνο και η True Defeat. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Μεγάλο ποσοστό. Η ομάδα είχε τη συνοχή, την αμυντική και την οργάνωση που είχαμε ζητήσει. Προσπάθησε να είναι αποτελεσματική μπροστά. Το κατάφερε σαν ένα πολύ καλό παιδί. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε το Ρεντέν πρώτα. Δόξα τω Θεώ το καταφέραμε για πρώτη φορά φέτος. Η αμυντική οργάνωσή μας ήταν υποδειγματική. Βέβαια, στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε δύο καλές στιγμές της Μακάβι, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ευτυχώς λειτουργήσε καλά το νομοφύλακας μας. Το ξεχωριστό, κάποια στιγμή είναι ξεχωριστή. Η ομάδα με πολύ ωραίες κινήσεις συγκροτησμένες με το επιθετικό της. Το νούμερο 7 ο Ζάχαρη μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Τοποθετούταν σε ένα πάρα πολύ καλό timing στην πλάτη των αμυντικών μας χαφ και μας δημιούργησε εκεί κάποια προβλήματα. Γιατί ούτε τα στόπερ έβγαιναν πάνω του, ούτε τα αμυντικά χαφ γύριζαν με τον Μακάρο. Αυτό μας δημιούργησε ένα πρόβλημα, μια σύγχυση στο κέντρο της άμυνας και λίγο πιο μπροστά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντοπίσατε κάποια λάθη τα οποία μπορεί να έκανε ο Αστέρας σε αυτό το παιχνίδι ώστε να τα μπορέσετε να τα διορθώσετε για το επόμενο και αν εντοπίσατε και τα λάθη που έκανε η Μακάβη ώστε να τα εκμεταλλευτείτε για την επόμενη μελλοντική. Μπορείς να βρεις κάποια λάθη, αλλά αυτή τη στιγμή την ώρα του αγώνα κάνεις απλά μια παρατήρηση του παιχνιδιού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάτσουμε να δούμε το βίντεο, να δούμε το μάτς. Να σταματήσουμε, να ξαναγυρίσουμε πίσω, να ξαναδούμε κάποιες στιγμές. Δεν είμαστε τέσσερα αυτή τη στιγμή να πω αυτό ήταν λάθος ή εκείνο. Το βασικό μέλημά σας ήταν να μην δεχτείτε στο σημερινό παιχνίδι τον γκολ. Το πετύχατε. Φαντάζομαι ότι να φανταστώ ότι στο επαναληπτικό παιχνίδι το βασικό μέλημα της ομάδας είναι να καταφέρει να σκοράρει έστω μια φορά ώστε να κλειδώσει την πρόκληση. Θα αλλάξει κάποια τακτική ίσως ως προς αυτό. Η ομάδα στο επόμενο παιχνίδι είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό που κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Να έχει μια αμυντική οργάνωση, να είναι οργανωμένη αμυντικά, να έχει κοντά τις γραμμές, κοντά τους παίκτες γραμμής και να επιτεθεί όταν πάρει την μπάλα. Δεν μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε την μπάλα και να την πετάμε. Κύριε Βεργέτη, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας. Πιστεύετε ότι μετά το σημερινό παιχνίδι, η Μακάμπι θα δώσει τα πάντα για να πετύχει την πρόκριση. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα αλλάξετε κάτι στην τακτική σας, γιατί θα έχετε να αντιμετωπίσετε μια διαφορετική ομάδα με δεδομένο ότι όλοι στη χώρα τη φοβούνται τη Μακάμπι επειδή έχει αποκλείσει κορυφαίες ομάδες. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί μόλις τελείωσε το πρώτο μάτς, είδα τη Μακάμπι διαζώσεις, είδα την ομάδα μας πώς λειτουργήσε, πώς αντέδρασε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάποιες σκέψεις. Είναι οι επόμενες μέρες που θα με κάνουμε, αφού δω πάλι το παιχνίδι, να αποφασίσω την τακτική. Πόσο έτοιμοι είσαστε και τι έχετε ετοιμάσει από τα πόδια παίκτες, έχετε δει, θα είναι με την ίδια σύνδεση φυσικά, ή θα έχετε κάποια αλλαγή στους δικούς μας αγώνες. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Η ομάδα έκανε κατάθεση ψυχή σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψει το μυαλό σου και να φτιάξει το σώμα σου κατάλληλα ώστε
να πάρει αυτό το μεγάλο μάτι τη πρεμιέρα του παθλήματο που έχουμε. Μεσολαβή και το ταξίδι, όλα αυτά είναι παράγοντε που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη συγκέντρωση στον αγώνα. Όμω θεωρώ ότι έχω παίχτε αρκετά συνεσταλμένου όριμου και εμεί από την πλευρά μα στο team θα κάνουμε τα πάντα στο να φρεσκάρουμε την ομάδα και να την παρουσιάσουμε όσο πιο έτοιμη γίνεται.